Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας 90 λεπτά κάλυμνο στον αέρα της τηλεόρασης Αιγαίο. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Σήμερα Τρίτη, 15 Μαρτίου κιόλας, φτάσαμε στα μισά του μήνα. Και ελπίζουμε ότι το υπόλοιπο του θα είναι περισσότερο ανοιξιάτικο και λίγο πιο ζεστό από ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι τώρα. Και το λέμε αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί ξέρετε, είναι λίγο οξύμορο να ακούει κανείς να σου λέει ο φίλος από την Αγγλία ότι εμείς έχουμε 14 βαθμούς σήμερα, ενώ εσείς έχετε 9. Έτσι, σπάνιο βέβαια, αλλά υπαρκτό αυτές τις ημέρες που πραγματικά οι θερμοκρασίες και στα Δωδεκάνησα είναι χαμηλές, ξεκινώντας από 5 το νωρίς τα ξημερώματα μέχρι 10 περίπου βαθμούς, άντε 11, εκεί όταν πια για το καλό, με τα καλό μεσημεριάσει. Από ό,τι φαίνεται όμως ο Μάρτης δεν θα είναι και φιλικός, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι και οι προβλέψεις τους. Κάπως έτσι θα πορευτούμε για αρκετές ημέρες ακόμη. Ελπίζουμε τουλάχιστον η επόμενη παρέλαση της 25ης Μαρτίου να είναι καλή, γιατί περιμένουμε να προσθεθούν μέσα στα υπόλοιπα σχήματα, σχολεία, αγήματα και τσολιάδες. Καταλαβαίνετε, θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Είναι Τρίτη όμως και περιμένουμε τη σύνδεσή μας με τον Ντάρουιν της Αυστραλίας και τον συνεργάτη μου τον Αντώνη Μιαούδη να μιλήσουμε μαζί του, να μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας από εκεί εδώ και το αντίθετο. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Δήμητρης Διακομιχάλης ξεκίνησε και επισκέπτεται αυτήν την ώρα την περιοχή στα Σκάλια, όπου εκεί βλέπουν όλα όσα πρέπει να συντονιστούν και να φτιαχτούν τώρα. Και για να μπορέσουν οι κάτοικοι να βρεθούν λίγο μετά για τις καλοκαιρινές τους μέρες στα σπίτια τους, αλλά και να λειτουργήσουν και οι επαγγελματικοί χώροι της περιοχής. Το ίδιο βέβαια και για την Παλιόνισο. Λίγο πριν φύγει όμως εκεί στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ, μιλήσαμε μαζί του. Λοιπόν, Ανωτελεία, είναι μαζί μας ο συνεργάτης μου Αντώνης Μιαούδης. Καλησπέρα, Αντώνη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι στον Ντάρουιν, καλησπέρα στο ωραίο μας νησί, ή μάλλον το αντίθετο. Είμαστε καλά, οι καιρικές συνθήκες καλές. Περάσαμε και εμείς βέβαια την καιρική της ορθοδοξίας, αλλά καμαρώσαμε όμως και τις παρελάσεις τις δικές σας της Καλλίμνου με τα τόσο ωραία ζωηρά χρώματα των σχολείων, του στρατού, της φιλαρμονικής και όχι μόνο. Αντώνη, οι χαμηλές θερμοκρασίες που είχαμε, πραγματικά που ήταν από 5 βαθμούς μέχρι 8, δεν πτώησαν τους Καλλίμνιους, έτσι ώστε να βρεθούν και να γεμίσουν κάθε ιερό ναό, μέρα της Ορθοδοξίας, μεγάλη γιορτή, και αμέσως μετά να γεμίσουν την κεντρική πλατεία, όπως είδατε, όπου έπεσαν και 2-3 δυναμίτες, και να χαρούν τα παιδιά τους όλα, έτσι, εκεί, μικρούς, μεγάλους, σχολεία, προσκόπους, Λύκειο Ελληνίδων με τις υπέροχες φορεσιές, αλλά και φυσικά τα γήματα του στρατού, του λιμενικού και όλα όσα καμαρώσαμε, την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και όχι μόνο. Μα ρωτούσαν μερικοί που βλέπαμε μαζί την τηλεόραση με τις παρελάσεις, μήπως έχεις ιδέα πόσο περίπου στρατό έχουμε στην Καλλίμνο? Όχι, δεν θα... περίπου. Αντώνη, δεν, και να ήξερα, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα, καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους. Κατάλαβα. Δεν επιτρέπεται να το πούμε. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Θα σου το γράψουμε σε γραπτό μήνυμα. Είδα όμως πάρα πολλά ωραία, πολλούς ωραίους λεβέντες, εκεί ας πούμε με τα όπλα τους και με την ζωηρή τους... βήματα. Ναι. Ήταν αναστολή δηλαδή στο νησί μας να έχουμε τέτοια μονάδα στρατιωτική που συμπληρώνει στο σύνολο μια ομορφιά και μια σιγουριά στο νησί μας. Μπράβο. Και Αντώνη, αν παρατηρήσατε για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό, είχαμε και τη διέλευση ομάδας του λιμενικού σώματος. Ναι, μπράβο, ναι. Mm-hmm. Ήταν πολύ όμορφα, όντως. Και βέβαια εκεί που τριγυρνούσαμε γύρω-γύρω με την κάμερα, Αντώνη, ξέρεις, είδαμε απέναντί μας και ποιον, τον Νικόλα Σμαλιό, ο οποίος μόλις έφτασε από τον Ντάρουιν οικογενειακός για να μείνει, από ό,τι φαίνεται, έτσι, και μας χαιρέτησε εκείνη τη στιγμή. Μετά από 8 χρόνια υπομονής, επιμονής και σκληρής εργασίας, ο Νικόλας, η οικογένειά του, καταφέρνει να έρθουν πάλι πίσω στο νησί μας. Ήταν αυτοί πριν 2 χρόνια νομίζω, αλλά λόγω της πανδημίας κόλλησε και αυτός. Ναι. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο θα μας λείψει από εδώ. Είναι ένας καλός άνθρωπος, από καλή οικογένεια, από ό,τι ξέρουμε όλοι μας, και του αξίζει, ας πούμε, να είναι στο νησί,
εκεί που αγαπάει, εκεί που του αρέσει, εκεί που έχει μεγαλώσει και, και κάνει πολλά πράγματα βέβαια για αυτός και με τη φωτογραφία και με τα άλλα κοινά που προσφέρει στο νησί μας. Πολύ σωστό είναι έτσι όπως το λες και χαιρόμαστε γιατί έχουμε δει έτσι 2-3 οικογένειες που έχουν κάνει αυτή την αξιόλογη προσπάθεια επαναπατρισμού. Την κυρία Πετρούλα Ζωγραφάκη, την κυρία Μαρία Κατσοτούρχη, έτσι, που ειλικρινά μας αρέσει να βλέπουμε ότι κάνουν ένα βήμα επαναπατρισμού. Εμείς πάντως εδώ στην Αυστραλία, γενικά στο Ντάρουιν, λόγω βέβαια της Ουκρανίας και τα πετρέλαια που έχουν αυξηθεί, οι μετακινήσεις μας δεν είναι και τόσο πολλές, γιατί από ό,τι είδατε κι εσείς, το λίτρο τη βενζίνη στην Αυστραλία είναι κάπου 2,20 Αυστραλία δολάρια. Εσάς βέβαια είναι περίπου τα ίδια αλλά σε ευρώ. Που αντιστοιχεί ας πούμε περίπου σχεδόν όλα τόσα. Αλλά το περίεργο και το καλό είναι ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι η αεροπορική εταιρεία Qantas της Αυστραλίας κάνει πακέτα τώρα, αρχινάει τα πακέτα, τα τουριστικά πακέτα για το Μπαλί και Σιγκαπούρη και Phuket, που είναι πάρα πολύ κοντά μας, σε 2-3 ώρες από εδώ, από τον Ντάρουιν, με μόνο 139 δολάρια να πας στο Μπαλί. Μάλιστα. Λοιπόν, συγκεκριμένα είπαμε ότι για να γεμίσω το αυτοκίνητο μου με βενζίνη, θέλω 150 δολάρια Αυστραλίας και φαντάσου λοιπόν με 139 δολάρια, πας στο Μπαλί, αεροπορικός. Έχεις δίκιο. Αντώνη, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα που τον επόμενο μήνα έρχεται ο γιος μου Κάλυμνο, μέσω βέβαια Co-Manchester, όπου με 250 ευρώ έρχεται και επιστρέφει. Έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ φθηνές τιμές. Φυσικά οι μάσκες έχουν φύγει από εμάς. Όταν πας στο Μπαλί ή Σιγκαπούρη ή Phuket, θα πρέπει βέβαια να κάνεις το τεστ πριν φύγεις. Άλλο ένα στο αεροδρόμιο και άλλο ένα μετά από τρεις μέρες που θα φτάσει στον προορισμό σου, όπου και να πας. Λογικό ακούγεται. Όμως πολλοί δικοί μας Αυστραλοί, και όχι μόνο, αγαπούν τον Μπαλί γιατί είναι πολύ κοντά μας. Έχει φθηνά πράγματα να ψωνίσεις, φθηνά εστιατόρια, φθηνά τα ποτά όλα. Ναι. Και όλοι πηγαίνουν, ας πούμε, για να κάνουν Σαββατοκυριακό. Ναι, βέβαια. Θυμάμαι τι ωραίες εικόνες, Αντώνη, από το Phuket που ανέφερες τώρα και το μυαλό μου πήγε πίσω, θυμάσαι, με τον σεισμό και το τεράστιο τσουνάμι που το είχε ισοπεδώσει πριν από πολλά χρόνια και ειλικρινά οι παραδεισένιες εικόνες έγιναν κόλαση. Ναι, είχαμε πάει πριν την πανδημία, εγώ και η Ειρήνη, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, οι παραλίες, το χρώμα της θάλασσας, το χρώμα της σαμουδιάς, σου κάνει μια δηλαδή εντύπωση φοβερή που σου μένει για πάντα στο μυαλό, η εξυπηρέτηση, η καλοσύνη των κατοίκων εκεί, τα τοπία δηλαδή και ό,τι όπου πας είναι κάτι το διαφορετικό από την συμπατρίδα μας βέβαια, άλλα μέρη βέβαια, τροπικά μέρη, αλλά και το τροπικό μέρος έχει τις ομορφιές του νομίζω. Φυσικά. Και όταν είναι κοντά στην Αυστραλία νομίζω πως το απολαμβάνουμε εμείς καλύτερα. Έτσι είναι όπως το λες, Αντώνη. Και βλέπω ότι τα νέα και για την Κάλυμνο είναι καλά και με το κομμάτι της κρουαζιέρας, ξέρετε. Καθότι θα έχουμε γύρω στις 30 αφίξεις, 20, αλλά νομίζω ότι ίσως καταφέρουν να αυξήσουν τον αριθμό μέσα στο καλοκαίρι, κρουαζιεροπλοίων. Μάλιστα. Όλα καλά είναι. Ό,τι έρχεται, έτσι, από αεροπορικές συνδέσεις. Πριν μισή ώρα και εμάς αυτό λέγανε τα τοπικά κανάλια τηλεοράσεις, ότι οι πτήσεις και τα κρουαζιερόπλια άρχισαν ας πούμε, να μας επισκέπτονται και εμάς. Κάπου 650.000 περιμένουν να έρθουν σε τρεις μήνες επιβάτες με κρουαζιερόπλια, τα οποία θα είναι να πάνε στο Σίδνεϊ και από Σίδνεϊ θα κάνουν τον γύρο της Αυστραλίας. Νομίζω πως το καλοκαίρι και εμάς, η τουριστική εποχή και εμάς αρχίζει τώρα να αναπτύσσεται. Και έχουμε τα ίδια παράλληλα όπως στην Ελλάδα, άνοιξη τώρα βέβαια και εκεί. Και υπολογίζουμε και ευχόμεθα το καλοκαίρι η τουριστική ας πούμε, η ημερομηνία να είναι κάπως μια πιο θετική από την περσινή. Ναι. Γιατί βέβαια τώρα η πανδημία έχει κάπως ηρεμήσει σχεδόν. Ναι. Εμείς σήμερα είχαμε 295 θετικούς μονάχα, 32 στο νοσοκομείο και 2 στην εντατική. Από 1.900 άτομα που είχαμε πριν 2 εβδομάδες. Έπεσαν οι αριθμοί πολύ. Αντώνη, ετοιμάζεστε για το ελληνικό γλέντι.
Ναι, τον Ιούνιο. Ετοιμαζόμαστε. Νομίζω πως σε δύο εβδομάδες έχουμε την πρώτη μας συνάντηση, συνεδρίαση με τους όλους τους συλλόγους. Την Παρασκευή αυτή, 18 του μηνός, μας και επισκέφτεται στον Ντάρουιν από την Αδελαϊδα εδώ ο Επίσκοπος Ιουλιανός. Μάλιστα. Να μείνει μαζί μας Παρασκευή, η δεύτερη χαιρετισμή. Θα μείνει Σάββατο και Κυριακή επίσης το χωροστατήσει στην Εκκλησία στον Άγιο Νικόλα μας. Και μετά θα φύγει πάλι πίσω τη Δευτέρα για την Αδελαϊδα. Νομίζω πως όσοι θέλουν να εξομολογηθούν είναι μια ευκαιρία, γιατί ο Πάιο Ιλ που έχουμε, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ένας ιερέας, 16.000 κόσμος. Πολλοίς κόσμος. Δεν προλαβαίνει. Έτσι είναι όπως το λες. Λοιπόν, όσοι θέλουν να εξομολογηθούν, να δώσουν το όνομά τους την Παρασκευή ή το Σάββατο την Κυριακή και να κάνουν την εξομολόγησή τους στις καθορισμένες ώρες που θα πει η κοινότητά μας με τον επίσκοπό μας Ιουλιανό. Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Χαιρόμαστε, Αντώνη, και εσείς έτσι να έχετε καλές ειδήσεις και να εξελίσσονται τα πράγματα όμορφα, γιατί καταλαβαίνετε, οι εδώ σκέφτονται τους εκεί και οι εκεί εδώ. Έτσι, έτσι είναι αυτά. Συνδετικός κρίκος. Καμαρώσαμε την Κυριακή αυτή, πέρασε, της Ορθοδοξίας που ήταν πλημμυρισμένη η Εκκλησία μας μέσα και έξω από κόσμο. Από κόσμο. Μπράβο, Είχε κοινωνούσε ο ιερέας μία ώρα και 10 λεπτά κοινωνούσε μονάχα. Μόνο η κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν τι παιδομάζομαι έχουμε, τι νεολαία έχουμε, τι γενιές αναλαμβάνουν τώρα, ας πούμε, την εξουσία και, και τον Ντάρουιν. Μεγαλώνουμε βέβαια όλοι μας και βλέπουμε ότι τον Ντάρουιν είναι ένα μέρος το οποίο έχει γίνει πια σταθμός, έχει γίνει ένα μέρος επιβίωσης όλων αυτών που συνετέχονται από την πατρίδα μας. Mm-hmm. Πολύ όμορφα ακούγονται όλα αυτά. Εδώ, Αντώνη, πάντως, να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των προμηθειών των φαρμάκων για την Ουκρανία, που έχει ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και όλοι οι κατατόπου σύλλογοι έχουν δώσει τα σχετικά μηνύματα για να πάρθουν οι σχετικές ποσότητες και τι ακριβώς χρειάζονται εκεί να σταλεί. Άλλοι άνθρωποι βέβαια και οργανώσεις προετοιμάζουν κάτι διαφορετικό ή με τρόφιμα ή με κουβέρτες. Ό,τι πάντως και αν φτάσει εκεί στην περιοχή και βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό. Όπως είδαμε βέβαια και το συμπατριώτη τον Γιώργο Κορφιά από το Aqua Help, αν θυμάστε, το καλοκαίρι ήταν εδώ στην Κάλυμνο που κάναμε τα ρεπορτάζ και εκεί με ένα βαν από Αλβετία που νίκιασε είναι πραγματικά ο φύλακας και βοηθός τους σε καθημερινή βάση, μέχρι και με μέλη της ΕΣΥΕΑ μπήκε στο Λουβίβ και έδωσαν κινητά, υπολογιστές, τάμπλετ παντού εκεί στους δημοσιογράφους να τους διευκολύνουν, ενώ μεταφέρει και κάθε μέρα ψωμί, νερό και ό,τι άλλο μέσα εκεί στους ανθρώπους. Είναι άξιος πολλών συγχαρητηρίων. Μπράβο. Και εμάς η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας έκανε ένα έρανο σε όλες τις εκκλησίες της Αυστραλίας και μαζέψαν αρκετά λεφτά. Τα οποία θα σταθούν βέβαια σε ιδρύματα τα οποία αναλαμβάνουν αυτά τα λεφτά που θα πάνε. Επίσης με τις πλημμύρες που είχαμε πρόσφατα στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ και στην Πισπάνη, είχαν μαζευθεί σε μία βραδιά σε ένα μαραθώνιο τηλεοπτικό πρόγραμμα 28 εκατομμύρια δολάρια, ένα μεγάλο ποσό για μία βραδιά μέσω του τηλεφώνου και πάλι μέσω του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία όλα θα πάνε. Κάθε δολάριο θα πάει σε θέση σε άτομα τα οποία έχουν υποστεί τόσες μεγάλες ζημιές, ας πούμε. Και ακόμα μετράνε θύματα και πεθαμένους που βρίσκουν ακόμα πνιγμένους. Λοιπόν, οι εικόνες, Αντώνη, οι εικόνες ήταν φρικιαστικές, ειλικρινά, επειδή κάποιοι φίλοι και γνωστοί και συγγενείς μας έβαλαν την ένδειξη «Είμαι σώος, είμαι ασφαλής», έτσι και τα λοιπά. Ναι. Και έτσι μπήκαμε κι εμείς μέσα στα σχετικά site και είδαμε. Δείξαμε και στην εκπομπή μου το φωτογραφικό υλικό και όχι μόνο, το οποίο ειλικρινά ήταν τρομακτικό, τρομακτικό. Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Να παρηγορηθούμε. Καλά, καμία σχέση, Αντώνη, έτσι, το τι συνέβη εδώ, με τη λάσπη που κατέβηκε για τα σπίτια, με αυτή την έκταση των πραγμάτων. 6.000 στρατιώτες καθαρίζουν και δεν προλαβαίνουν. Καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ζημιά έχει γίνει, τι έχει παρασύρει. Τεράστια. Αυτή η πλημμύρα, ας πούμε, και η λάσπη. Η δύναμη της φύσης, πραγματικά είναι ανίκητη. Είναι τεράστια. Ναι. Και να κάνεις όμως, αυτά έχει, η ατμόσφαιρά μας έχει πια θυμώσει μαζί μας.
Αντώνη, επειδή κλείνουμε και επειδή αύριο δεν θα είμαστε μαζί για να μεταφέρεις το σχετικό μήνυμα, το λέμε από τώρα να μεταφέρεις στον ευεργέτη του τόπου μας, τον επιχειρηματία μας κύριο Γιάννη Καλίκο, τις ολόθερμες ευχές μας για τα γενέθλιά του αύριο. Να είναι καλά, να είναι γερός, να είναι δυνατός, να τα χιλιάσει με υγεία. Να το χαιρόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει παντού και είναι, αξίζει να το πούμε τα χρόνια του πολλά. Βέβαια. Χρόνια πολλά με υγεία. Χιλιόχρονος. Αντώνη, σε ευχαριστούμε. Στους φίλους μας στον Καναδά. Παντού. Μας βλέπουν στην Αθήνα και στην ωραία μας αστυπάλια. Έτσι. Στην κυρία Χουρδά, την αγαπημένη και καθημερινή τηλεθεάτρια. Στην Αθήνα. Στον Κόπουλο, τον Γιώργο, την Ειρήνη στην Αθήνα. Βεβαίως. Και όλους τους φίλους μας στην Πάλια, που την αγαπάω πάρα πολύ. Έτσι είναι, και εμείς το ίδιο. Αντώνη, σε ευχαριστούμε να μεταφέρεις την αγάπη μας και τις ευχές μας. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε την άλλη Τρίτη εδώ και πάλι μαζί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλό βράδυ. Ήταν ο Αντώνης Μιαούδης, αγαπητοί μου φίλοι, από τον Darwin της Αυστραλίας, που μας μετέφερε εκεί τον παλμό. Και πάμε να πούμε αυτό που είπα ανάμεσα στις ειδησούλες μας, ότι ικανοποιητικά ξεκινάει η κρουαζιέρα, καθώς για τη νέα σεζόν έχουμε 20 αφίξεις και 4 διαφορετικά πλοία, ανάμεσά τους και ένα πολύ εντυπωσιακό εστιοφόρο, που θα έχουμε λοιπόν την προσέγγιση στο λιμάνι εδώ της Καλύμνου από Απρίλιο μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, όλα να πάνε καλά και ο τουρισμός να δουλέψει και όλη η επαγγελματική αλυσίδα των ανθρώπων που για σας που ζητάτε δουλειά βλέπετε ότι παντού ζητούν προσωπικό, ρίξτε έτσι μια ματιά και κάντε τις σχετικές σας συνεννοήσεις και καλή δύναμη και καλή δουλειά σε όλους. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και να πάμε μέχρι τα γραφεία της ΔΕΙΑΚ, όπου σήμερα το πρωί συναντήσαμε τον Δήμαρχο Καλλιμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη, λίγο πριν αναχωρήσει με τον κύριο Μιχάλη Καραβόκυρο για τα σκάλια εκεί, όπου βρίσκονται πια ορισμένα θέματα αποκατάστασης στην τελική ευθεία για να δοθούν στην διάθεση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και να μπορέσει άμεσα να ξεκινήσει η λειτουργία εκεί του σχετικού ψητοπολείου, του εστιατορίου και να μπορέσουν πιο εύκολα να έχουν τις προσβάσεις στα δικά τους σημεία οι άνθρωποι. Ο Δήμαρχος όμως μας μιλάει και για χρήματα που ήρθαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τον κύριο Πλακιωτάκη και για τα γενικότερα με την κατάσταση που βρισκόμαστε έκτακτης ανάγκης για 6 μήνες και για την οδηγία που ήρθε από το ΤΕΕ, γιατί έτσι την χαρακτηρίζει, σαν ένα κομμάτι συμβουλών γύρω από το ποιες μελέτες πρέπει να γίνουν σε σκάλια και παλιόνισο. Δεν είναι μελέτη αυτό που ήρθε, η μελέτη θέλει πολύ χρόνο, αλλά τέλος πάντων εξηγεί ο Δήμαρχος τι ακριβώς είναι και μιλάει και για άλλα έργα και φακέλους που αφορούν 11 έργα στο φάκελο Αντώνη Τρίτσης και πολλά άλλα ενδιαφέροντα, καθαριότητα και όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και αυτά τα οποία έπονται, γιατί σήμερα είναι 15 του μήνα και λογικά ξεκινάει να έρχεται το δεύτερο πια απορριμματοφόρο, το ολοκένουργιο και μεγάλο, το οποίο θα βοηθήσει τα μέγιστα, το κομμάτι της καθαριότητας στο νησί μας, που το έχουμε απόλυτη ανάγκη και ο Δήμαρχος κάνει και τα δικά του σχόλια γύρω από αυτά. Λοιπόν, πάμε αναλυτικά να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγη ώρα. Ζητήσαμε έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και βγήκε απόφαση από τον Υπουργό τον κύριο Πλακιωτάκη και μας επιχορηγεί την ΔΕΙΑΚ με το ποσό των 250.000 για να αντιμετωπίσουμε δίχτυα, βλάβες, διότι μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα υπάρχουν ζητήματα στο δίκτυο καθημερινά και θέλω να τον ευχαριστήσω διότι στο αίτημα που υποβάλαμε ανταποκρίθηκε αμέσως. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν κι άλλα όμως, έτσι, γιατί έχουμε πολλές πληγές. Αυτό είναι της ΔΕΙΑΚ έκτακτη επιχορήγηση. Πολύ ωραία. Για τον Δήμο είναι άλλο πακέτο, το οποίο ήδη έχουμε πάρει 300.000, διεκδικούμε άλλα 2 εκατομμύρια από το Υπουργείο Υποδομών. Οπότε έχει δρόμο η ιστορία αυτή. Ναι, αλλά έχει δρόμο. Εμείς όμως θέλουμε εργασίες να ξεκινούν πιο γρήγορα. Πάμε κύριε Δήμαρχε, γιατί ακούσαμε ότι ήρθε η μελέτη από το ΤΕΕ. Δεν ήρθε καμία μελέτη. Α, δεν είναι μελέτη. Τι είναι? Όχι, όχι. Είναι ένας φάκελος. Ναι.
όπου μας λέει τι βήματα πρέπει να γίνουν για να εκπονηθούν και να αδειοδοτηθούν οι μελέτες. Δηλαδή προσχέδιο. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα λεπτό. Αυτό ζητήσαμε εμείς. Όχι, βέβαια. Εμείς, εγώ δεν ζήτησα τίποτα. Εκείνοι είχαν παρευληθεί και είπαν ως τεχνικό επιμελητήριο να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Εγώ στέκομαι στο ότι παρέδωσαν μετά από 2 μήνες περίπου έναν φάκελο. Δεν είναι μελέτη. Είναι τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να γίνουν οι μελέτες για τα σκάλια και για την Παλιόνεσο. Mm-hmm. Είναι μία διαδικασία η οποία, αν ξεκινήσουμε τώρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι μελέτες μαζί με τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις θα είναι τουλάχιστον 1,5 χρόνος. Αυτό είναι απίστευτο. Δεν είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει... Θα μας κυνηγήσουν οι σκαλιώτες. Ακούστε, οι σκαλιώτες έχουν τα δίκια τους. Όμως όταν παρεμβάλλεται το τεχνικό επιμελητήριο που είναι σύμβουλος πολιτείας και λέει να στηρίξουμε και να βάλουμε πλάτη, δεν μπορεί ο Δήμος να πει όχι. Σε κάθε περίπτωση εγώ τώρα πάω πάνω με την τεχνική υπηρεσία, με την πολιτική προστασία, με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζωήδη, τον κύριο Καραβοκυρό, γιατί από αύριο θα ξεκινήσουμε να απομακρύνουμε τα υπόλοιπα μπάζα από το χωριό έτσι ώστε να γίνει λειτουργικό. Τώρα, οι όποιες μικρές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, θα γίνουν, γιατί αυτό το οποίο μας παρέδωσε το τεχνικό επιμελητήριο είναι η διαδικασία προκειμένου να εκπονηθεί μία μελέτη, να γίνει η μελέτη, αλλά που επαναλαμβάνω, προκειμένου να πάρουμε τις άδειες από τα συναρμόδια Υπουργεία και όλα αυτά, θέλει πολύ χρόνο. Άρα θα γίνουν παρεμβάσεις έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δουλέψουν, να κινηθούν για το καλοκαίρι. Σας είπα, αύριο θα είναι πάνω ο κύριος Καραβοκυρός. Εγώ τώρα πάω στις 10 η ώρα. Ωραία. Τώρα. Μόλις τελειώσουμε θα ξεκινήσω. Καλώς. Και θα πάω στα σκάλια για να δούμε τις διαδικασίες. Αλλά από αύριο θα ξεκινήσουμε προκειμένου να απομακρυνθούν όλα τα κορύματα, όλες οι φερτές ύλες. Θα ξεμπαζώσουμε, να το πω έτσι απλά, το χωριό. Βέβαια, δεν πρέπει να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας και όχι να τους... Αυτό που θέλω να επισημάνω, το λέω για πολλωστή φορά. Παρακαλώ. Δεν παραδόθηκε καμία μελέτη, να το ξέρει και να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι απλά οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθείτε. Για το πώς θα εκπονηθεί μία μελέτη. Μάλιστα. Μα αυτά τα ξέραμε κι εμείς. Καλώς. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ευχαριστώ τον καθένα, ό,τι κι αν κάνει, εν πάση περιπτώσει. Πολλές φορές και η πρόθεση είναι ένα θετικό ζήτημα και πρέπει να ευχαριστήσουμε. Παραδόθηκε για τα σκάλια, θα παραδοθεί το ίδιο πακέτο των συμβουλών, να το πω έτσι, για την Παλιόνεσο τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Θα έρθει ο κύριος Γιαννικουρής εδώ. Το ψητοπολείο εκεί της οικογένειας Πιζάνια θα λειτουργήσει κανονικά. Ιδιότατα, έτσι, ήδη... θα μπορεί πλέον να είναι προσβάσιμη η όλη κατάσταση. Εδώ και μέρες είναι προσβάσιμη η πλατεία, καθαρίστηκε ο δρόμος, καθαρίστηκε η πλατεία. Τα και πίσω, το πάνω μέρος. Τα πίσω σπίτια είναι το πρόβλημα, που ακόμα έχουν τα προβλήματά τους. Αλλά ξεκινώντας αύριο ο Καραβοκυρός, 2, 3, 5 μέρες θα τελειώσει. Ωραία. Το κομμάτι των αποζημιώσεων για τους ανθρώπους αυτούς. Μου υπέβαλε η Επιτροπή το πρώτο σκέλος των αποζημιώσεων που αφορά τις οικοσκευές, να το πω έτσι απλά. Ναι. Και τώρα για κάποια σπίτια θα υπάρχει μία επιπλέον τεχνική έκθεση σε συνεργασία της Επιτροπής με την Περιφέρεια για να δούμε ποιο σπίτι έπαθε ζημιά. Mm-hmm. Γιατί η στήριξη αφορά 2 πράγματα. Το ότι μπορεί να έπαθε σε μια ζημιά στην οικοσκευή σου, και εδώ υπάρχει ένα πλαφόν που δεν μπορεί να ξεπεράσει στην καλύτερη των περιπτώσεων, ανάλογα τον αριθμό των παιδιών και κάποια άλλα κριτήρια, τις 6.000, εντάξει. Και από εκεί και πέρα βρήκαμε και διέξοδο να δούμε αν κάποιο σπίτι ή κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές, να μπορούν να αποζημιωθούν και αυτοί. Πολύ ωραία. Αυτές οι παρεμβάσεις που θα γίνουν και στην Παλιόνισο πιο σύντομα, γιατί και εκεί αρχίζει η σεζόν. Ακούστε, στην Παλιόνισο το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Στην Παλιόνισο το πρόβλημα ήταν ο δρόμος. Ναι.
Ο δρόμος ήδη αντιμετωπίστηκε και αν χρειαστεί κάτι συμπληρωματικό θα γίνει. Πολύ. Δεν είχε πρόβλημα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Δεν είχε τα χαρακτηριστικά που είχαν τα σκάλια. Είχε όμως το σπίτι εκεί. Ορίστε. Το σπίτι εκεί κάτω που οι άνθρωποι... Ό,τι κυρία Κουγιάννη, ό,τι πρέπει να αντιμετωπιστεί θα αντιμετωπιστεί. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα πάμε να δούμε την εικόνα της καθαριότητας, κύριε Δήμαρχε. Μπήκαμε σιγά σιγά έστω μερικώς στην φυσιολογική μας ροή. Ακούστε. Θα ξέρετε ότι προημερών, πριν 4-5 μέρες, είχαμε προβλήματα με τα απορριμματοφόρα. Και το μεγάλο και το μικρό μηχανήματα είναι, δυστυχώς, έπαθαν ζημιά και είχαμε μείνει χωρίς πρέσα μεγάλη. Mm-hmm. Και γι' αυτό είχαμε χρησιμοποιήσει και τα μικρά, τα ανοιχτά αυτοκίνητα. Ναι, ό,τι είχαμε εκτάκτως. Εκτάκτως. Ήδη έχει θεί το ένα καινούριο το μικρό. Από μέρα σε μέρα θα βγουν οι πινακίδες. Γιατί χωρίς πινακίδες δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Ακριβώς. Σήμερα φορτώνεται το Σάρωθρο από τη Θεσσαλονίκη. Λογικά θα είναι Πέμπτη με Παρασκευή εδώ. Βέβαια, είναι 15 το του Σάρωθρο. Μήνα. Το είχετε πει, 15 του Εντάξει, μήνα. Το Σάρωθρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μέσα στον Απρίλη, θα θεί το μεγάλο το 1, το 16 και στο Μάη θα θεί το άλλο, το άλλο των 16 κυβικών που θα πλένει και τους κάδους. Αυτό. Πολύ βασικό. Δηλαδή, είναι δυστυχώς οι διαδικασίες αυτές είναι, αλλά το θετικό είναι ότι θα έχουμε ένα καινούριο στόλο mm-hmm. αυτοκινήτων. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα ξεφύγουμε από τη μιζέρια που είχαμε, διότι τα τελευταία 6 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια δεν είχε γίνει ούτε μία προμήθεια. Τα αυτοκίνητα χαλάνε, καταστρέφονται. Και αυτό που κυκλοφορεί είναι αυτό για την ανακύκλωση που είχα φέρει το 2013. Mm-hmm. Χωρίς αυτό δεν θα είχαμε αυτοκίνητο. Και πάλι καλά που εν πάση περιπτώσει βρέθηκε και αυτό, το οποίο τώρα που θα έρθουν τα άλλα, τα καινούρια, αυτό θα το επισκευάσουμε, γιατί αυτό έπρεπε να κάνει άλλη δουλειά και δυστυχώς κάνει κανονική, έχει μπει σε μια διαδικασία της αποκομιδής των απορριμμάτων. Λοιπόν, όταν δεν έχεις εργαλεία και τα εργαλεία σίγουρα. Δεν μπορεί να τα αγοράσεις έτσι, πάω στο μαγαζί και παίρνω. Γίνονται διαγωνισμοί. Για αυτόν τον διαγωνισμό, να σκεφτείτε, παιδευόμαστε 1,5 χρόνο, ενστάσεις, κοντραενστάσεις, είναι διαγωνισμός 1 εκατομμυρίου. Εν πάση περιπτώσει, φέρνουμε 4 αυτοκίνητα, 1 σάρωθρο και 3 απορριμματοφόρα. Τι άλλο να κάνουμε, αλλά εδώ, επιτρέψτε μου να πω, γιατί άκουσα και κάποια σχόλια, γιατί λένε κάποιοι συμπατριώτες μας, τα μικρά νησιά είναι καθαρά. Εντάξει, εγώ δεν θα πάω στα μικρά νησιά, γιατί εκεί οι κάτοικοι σέβονται τον εαυτό τους. Ήμουνα στους Λειψούς πέρσι. Βγήκα έξω και προσπαθούσα να βρω μία γόπα από τσιγάρο. Δεν υπάρχει τίποτα. Το ίδιο και στην Αστυπάλαια. Το ίδιο και στην Αστυπάλαια. Εδώ ποιος φταίει? Οι κάτοικοι εκεί δεν έχουν άλλη κουλτούρα? Εδώ έχεις άδειο τον κάδο και δίπλα η σακούλα. Επειδή υπάρχουν κάποιοι κακονατεθραμένοι εδώ συμπατριώτες, οι οποίοι μπορεί να το κάνουν και συνειδητά για να δυσφημούν το νησί, και ήδη κάνουν κριτική και στην κάθε δημοτική αρχή. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή. Και εγώ, επειδή από αύριο 7.30 ώρα, 7 η ώρα κάθε Τετάρτη, θα απαντώ στους καλλιέργους μας ζωντανά. Εγώ τους προκαλώ, διότι υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές οι οποίοι πάνε να ρίχνουν τα σκουπίδια τους έξω, ενώ ο κάδος είναι άδειος, και σου κάνουν για κριτική και σου λένε τα μικρά νησιά. Μα τα μικρά νησιά, οι κάτοικοι τους σέβονται το νησί τους. Δεν είναι όπως εδώ, που δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρχει στον κάθε καλύμιο και ένας χωροφύλακας. Και ξέρετε τι ρώτησαν τον Γεωδήμαρχο της Αστυπάλειας? Πόσους άντρες έχει στην καθαριότητα? Και η απάντηση ήταν 2. Είναι δυνατόν? Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο. Ασφαλώς, γιατί εκεί ο κόσμος σκέφτεται ότι καθαρό νησί σημαίνει πολιτισμός. Σημαίνει ότι ο τουρίστας το αξιολογεί ανάλογα. Βέβαια. Εμείς εδώ είμαστε και μη χειρότερα. Όχι βέβαια όλοι.
θέλετε μια μικρή μειοψηφία, όμως κάνει ζημιά. Και είναι αυτοί που κάνουν και κριτική. Mm-hmm. Γιατί προχθές έγινε κριτική, γιατί να έχουμε απορριμματοφόρα, γιατί να έχουμε αυτοκίνητα άδεια, ανοιχτά και να μαζεύουν τα σκουπίδια. Πώς έπρεπε να τα αφήσουμε? Όχι βέβαια. Αυτό θα ήταν προτιμότερο. Αναγκαστικά έχεις μια ρεζέρβα σε περίπτωση που συμβεί αυτό. Χαλάσουν έχουμε όλα. Και ανοιχτά αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Διότι πρέπει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Βέβαια. Γι' αυτό το θέμα δεχτήκαμε κριτική, ναι, από κάποιους καλοθελητές. Εγώ τους λέω ότι είναι ντροπή τους. Εντάξει, είπαμε ότι επειδή τα ΜΜΕ πια φαίνονται παντού στον κόσμο, καλό είναι να προσέχουμε τι δείχνουμε. Πώς το δείχνουμε και πώς το γράφουμε. Κυρία Κουγιαίνη, έχετε μεγάλη ευθύνη. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, έχετε βέβαια. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Διότι... Ο τόπος μας είναι πανέμορφος, δεν είναι αυτό. Ναι, ακριβώς. Τα fake news και εδώ άρχισαν πλέον να είναι στην καθημερινότητά μας. Το άσπρο το κάνουμε μαύρο, παρουσιάζουμε ό,τι θέλουμε, δεν αγγίζει όλους σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ στρέφομαι και κατά των συμπατριωτών μας. Στην όποια μειοψηφία δεν μπορεί να μας κάνουν κριτική. Όταν χάλασε ένα αυτοκίνητο και δεν υπάρχει άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν καλύτερο προχθές να μην μαζεύαμε τα σκουπίδια. Όχι βέβαια. Λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσουμε για την πορεία των 11 φακέλων για το πρόγραμμα Φιλόδημος, αν έχουμε εξελίξεις. Δεν είναι, κυρία Κουκιαίνη, 11 φάκελοι, είναι 2 φάκελοι που αφορά ο ένας φάκελος στις 11 γεωτρήσεις. Α, 11 γεωτρήσεις. Και 3 αφαλατώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν την αυτό εξέλιξη. Αυτό έχει υποβληθεί εδώ και καιρό στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δεν είχε αξιολογηθεί ακόμα. Εντοπίσαμε κάποιες σοβαρές αδυναμίες. Τις τακτοποιήσαμε. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα ενταχθεί. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου ένα 300. Βέβαια, οι φάκελοι δεν είχαν υποβληθεί ως έπρεπε. Υπήρχαν θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που το πήραμε είδηση έγκαιρα. Γίνονται οι παρεμβάσεις τώρα να αλλάξουν. Έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Καταλαβαίνω. Και θα ενταχθούν αυτά τα έργα. Γιατί είναι ένα πακέτο μεγάλο, είναι ένα 1.300.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μετά την ανακοίνωση και από την κυρία Μενδώνη για τους μήλους της Χρυσοχεριάς με ένα 200 ότι εντάζονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, καταλαβαίνετε ότι κυνηγάμε όλες τις προκηρύξεις που βγαίνουν. Ο Δήμος Καλλίνου κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα συγκεντρωτικό απολογισμό τι έχει εντάξει αυτά τα 2 χρόνια. Άρα είμαστε κοντά στο να ξεκινήσουμε να βάλει μπροστά το έργο της Χρυσοχεριάς. Μετά την ένταξή του που θα δημοπρατηθεί κεντρικά το έργο, πιθανότατα μέχρι τέλος του Μάη θα έχει κλείσει η διαγωνιστική διαδικασία. Mm-hmm. Μέσα στο χρόνο θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο έργο και να πω κάτι, επειδή μπορεί να σχολιαστεί και ποικιλότροπα το εξής γεγονός. Αν δει κανείς κάποια διπλανά νησιά μας, έχουν πάρει παραπάνω χρήματα, αλλά αυτοί είχαν όριμες μελέτες. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Εμείς καταφέραμε σε αυτή την κολλασμένη διετία. Στην Πάτμο έχει κατασκευαστεί και από ιδιώτη, έτσι. Αυτό είναι από ξένο άνθρωπο. Αλλά στην ΚΟ, παραδείγματος χάρη, δόθηκαν αρκετά λεφτά. Αν εμείς είχαμε μελέτες όριμες, θα παίρναμε και εμείς παραπάνω χρήματα. Ναι. Και τώρα θα ξεκινήσει η συνολική μελέτη ανάπλασης του κάστρου του ίδιου. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσα χρήματα θα πάει, αλλά mm-hmm. βλέπετε, αν δεν υπάρχουν μελέτες. Ναι, έτσι είναι πάντα. Χωρίς μελέτες δεν προχωράς. Ναι, ακριβώς. Δεν σου δίδουν τώρα χρήματα επειδή είσαι ωραίος. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, γίνονται παρεμβάσεις, τώρα καταθέτουμε. Καταθέσαμε ένα φάκελο ύψος 1.000.000 για αγροτική οδοποιία στο Βαθύ. Mm-hmm. Κατατέθηκε. Τώρα καταθέτουμε ένα φάκελο για την αξιοποίηση, για την ανάδειξη στα σπίτια στην χωράφα του Αγίου Θεολόγου. Μάλιστα, τώρα την καταθέτουμε και αυτό. Από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, εδώ δεν φτιάχνονται, εδώ είναι μελέτες, δεν φτιάχνονται φάκελοι έτσι.
αν δεν είναι όριμος ένας φάκελος, δεν αξιολογείται, δεν χρηματοδοτείται, να το πω έτσι απλά, δεν σου δίδουν χρήματα. Ναι. Δεν βρήκαμε τίποτα. Ούτε μία μελέτη. ΙΚΟΣ, στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης, πήρε πολλά λεφτά. Γιατί είχε όριμες μελέτες. Εμείς μία που είχαμε, την οποία φτιάξαμε εμείς, ο κύριος Σιδερής ο Γιώργος, χρηματοδοτήθηκε με ένα 200. Mm-hmm. Και τώρα ξεκινάει η σύνταξη της μελέτης για το κάστρο της Χρυσοχεριάς, συνολική ανάδειξη, ώστε πραγματικά μήλη και κάστρο να είναι ένα μοναδικό, ωραία, έτσι, ένα σύνολο πολιτιστικό για το νησί. Πόλος και έλξης θα είναι. Πόλος έλξης. Έτσι, σίγουρα. Διότι είναι από αυτά που δεν τα βρίσκεις σε κανένα νησί. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, την αγάπη μας στους φίλους μας στα δασκάλια, εκεί να τους τα πείτε όμορφα και να τους βοηθήσετε. Όχι, και είναι. Περιμένουμε εξελίξεις. Θα πάμε πάνω προκειμένου να ξεκινήσουν αύριο οι διαδικασίες απομάκρυνσης των τελευταίων φερτών υλών. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ. Καλή καλά, συνέχεια. Γεια. Και λέτε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να γυρίσουμε 2-3 μέρες πίσω τον χρόνο, όταν βρεθήκαμε στο επαρχείο για μια αναλυτική συνέντευξη με τον έπαρχο κύριο Μανώλη Μουσελή, και αμέσως μετά γίναμε μάρτυρες μιας ωραίας επίσκεψης από ομάδα διάσωσης και διάδοσης της λαογραφίας και της παράδοσης του τόπου μας. Από Ρόδο, με τον τίτλο Ελένη, ήρθαν πολλά μέλη, γύρω στα 25-26 άτομα ήταν εδώ, άντρες και γυναίκες. Εξήγησαν ακριβώς τον ρόλο τους, τους στόχους τους, τις εκδηλώσεις τους, το πλούσιο έργο τους. Βέβαια, επειδή εμείς τα έχουμε χωρίσει σε δύο, δηλαδή στην επίσκεψη στον κύριο έπαρχο που ήταν μικρότερο το κομμάτι αυτό, αλλά και την μετέπειτα επίσκεψη στο χώρο του Λυκείου Ελληνίδων, που έμειναν ενθουσιασμένες και εντυπωσιασμένες από όλα όσα αντίκρισαν στις βιτρίνες, το χώρο των εργοχείρων, τις φορεσιές, τις παραδοσιακές, το καβάδι, χειροποίητα είδη. Πραγματικά είχαν να πούν τα καλύτερα. Μας είπαν για εκδήλωση που έχει ήδη συντονιστεί και προετοιμαστεί στους Λειψούς για τον Ιούνιο. Και θα έλεγα, επειδή είναι μεγαλύτερο το μέρος αυτό με την επίσκεψη στο Λύκειο Ελληνίδων, να δούμε όλα όσα είπε από την πλευρά της η πρόεδρος, η κυρία Κουμέντου, να δούμε τι είπε από την πλευρά η πρόεδρος του Λύκειου Ελληνίδων, η κυρία Κασάρα, και όλα όσα έγιναν εκεί, γιατί μία από τα μέλη την ντύσαμε με το παραδοσιακό καβάδι, με τη δική μας φορεσιά. Πάμε λοιπόν να τα πούμε, θα δώσουμε και συνέχεια τις επόμενες μέρες στο όλο θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μέρες και περίοδος προετοιμασιών εν ώψη εκδηλώσεων των πολιτιστικών, του πολιτιστικού καλοκαιριού. Είναι φοβερός χώρος, πολύ προσεγμένος. Τι να πω, θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα διοικητικά συμβούλια και στο σημερινό φυσικά. Ευχαριστούμε την κυρία Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που μας αφιερώνουν αυτή τη στιγμή τον πολύτιμο χρόνο τους μέρες Σαρακοστής για να επισκεφτούμε τον φοβερό χώρο, ο οποίος θέλω να πω ότι αδικείται από την τηλεόραση. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Είναι βέβαια γνωστό το έργο του Λυκείου Ελληνίδων Καλύπνου Πανελληνίως και ξεχωρίζει από όλα τα λύκεια, αλλά βλέπουμε ότι η δουλειά είναι πολύ υπεύθυνη, πολύ επαγγελματική και η αγάπη είναι διάχυτη στον χώρο. Σωστά. Βλέπω ότι και οι φορεσιές είναι πάρα εξαιρετικές, πολύ παλιές, συλλεκτικά πια κομμάτια. Ακριβώς. Και όχι αντίγραφα. Χαίρομαι και εγώ που ξεκίνησα σαν παιδί του Λυκείου Ελληνίδων και το υπηρέτησα ως δασκάλα. Τι να πω, έχουμε μείνει κατάπληκτοι. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη. Σας καλωσορίζουμε και στο χώρο μας και στο νησί μας βέβαια. Ταλαιπωρηθήκατε λόγω του καιρού. Εντάξει, αλλά αυτό και ευχάριστα. Είμαστε όλοι παντός καιρού, όλες οι γυναίκες. Ακριβώς. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Για τα καλά σας λόγια ευχαριστούμε πολύ. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και χαιρόμαστε που σας δεχόμαστε στο χώρο. Στο να είστε χώρο. Καλά. Ναι. Να είστε καλά. Έστω και για λίγη ώρα, όσο γίνεται. Εδώ προσπαθούμε να έχουμε αντιπροσωπευτικά κομμάτια από κάθε τομέα, γιατί δεν έχουμε το μεγάλο χώρο για να μπορέσουμε να εκθέσουμε και όσα άλλα έχουμε ακόμα, κρυμμένα σε ντουλάπες, σε μπαούλα, σε αποθήκες,
δεν υπάρχει ο χώρος. Αντιπροσωπευτικά λοιπόν έχουμε εδώ, εκτός από τη βιτρίνα με την Κάλυμνο, έχουμε τρία μόνο νησιά. Το Καστελόριζο θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες φορεσιές που έχουμε δει. Είναι αυθεντική το Καστελόριζο, πολύ, είναι πολύ. Και της Καρπάθου και της Αστυπάλειας. Και, ναι, και της Αστυπάλειας, αλλά το Καστελόριζο με εντυπωσίασε. Είναι δηλαδή σάξια του Μουσείου Μπενάκη. Είναι απόκτημα. Η διπλανή δεν ξέρω τι είναι. Η διπλανή δεν είναι παραδοσιακή, είναι αστική φορεσιά που φορέθηκε από καλή μια γυναίκα που έζησε, παντρεύτηκε και έζησε στη Σμύρνη. Α, παιδιά, εδώ ελάτε να δείτε το ενδιαφέρον. Της κυρίας Χριστοδουλάκη. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Στη φωτογραφία δεν είχε με τον άντρα της, Καλίμιος και Καλίμια. Εύχορος ασχολήθηκε εκεί στη Σμύρνη, έζησε με τον δόρυ. Και είναι μία από τις, από τις αστικές φορεσιές που είχε η περούκα της, η εσάρπα της, η ομπρέλα της, και η μπομπονιέρα της. Α, και η μπομπονιέρα. Αυτά μας τα χάρισε εδώ η κόρη της που ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων, η κυρία Κόρη Χριστοδουλάκη. Είναι βέβαια, δεν μπορείς να την αγγίξεις, αλλά είναι μία εντυπωσιακή φορεσιά. Εγώ θα ομολογήσω ότι δεν την έχω ξαναδεί. Είναι φοβερό κομμάτι. Νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι ξεχωριστό. Τι σημαντιωθήκε στι άλλε. Ναι. Πολύ μου αρέσει σαν ιδέα. Ναι. Δηλαδή θα ήταν και πολύ πρωτότυπο να υπάρχουν αντίγραφα αυτή τη φορεσιά. Είναι αυθεντική. Αλλά έχει βέβαια κόστη. Έχει κόστη μεγάλα. Ναι. Αλλά πολύ καλά κάνετε και την εκθέτετε, γιατί είναι ένα μοναδικό κομμάτι που κρύβει μια ολόκληρη ιστορία. Ακριβώς. Είναι η κυρία που είναι εκεί στη φωτογραφία, είναι νηφική. Και η κομπονιέρα της εκεί που λέει Σμύρνη, Τουρκία. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ορίστε. Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Αλλά αποφεύγουμε να την πολύ αγγίζουμε, γιατί... Θα μ' αρέσει. Για ευνόητους λόγους. Εδώ βέβαια τώρα έχουμε να φέρουμε την παράποδο. Είμαστε στην προετοιμασία της παρέλασης της Κυριακής. Ναι. Και χθες ήρθαν κορίτσια εδώ να δουν, να δοκιμάσουν, να εριστούν οι φορεσιές. Γι' αυτό την κοιτάξουμε. Μισό λεπτό, να την βγάλουμε έξω αυτή. Αυτό να τρεβήσουμε ένα λεπτό στο κεφάλι. Εδώ, μισό λεπτό. Και μία έκκληση, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς συλλόγους γενικά να φοράνε φορεσιές, αλλά να είναι φορεσιές οι οποίες είναι με λάθος τρόπο παρουσιασμένες. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πια κρίμα να κάνουμε παρέλαση με αθλητικά, υπάρχουν τα παπούτσια του χορού, είναι λάθος να είναι ασυδέρωτες οι φορεσιές, είναι λάθος να είναι τα μαντήλια, τα κεφαλοδεσίματα λάθος. Και εγώ το λέω και κάνω έκκληση, όπου εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να βοηθήσουμε κόσμο και συλλόγους που δεν γνωρίζεις. Δεν είναι κακό να ρωτάς και να μαθαίνεις. Ακριβώς, για να έχουμε και μια ωραία παρουσίαση. Και παιδιά, αυτό που λέω για την Καλλινική φορεσιά, γιατί εμείς πριν 2 χρόνια κάναμε μια παρουσίαση στο θέατρο της Δώρα Στράτου. Και βάλαμε και 5 φορεσιές καλλινικές, γιατί είχαμε αντιπροσωπεία αποδείγματα από τις φορεσιές. Και αυτό που τόνιζα, παιδιά, το μαντήλι, τις κόνχες σιδερωμένες, για να φαίνεται η διαφορά. Και αυτό που λέγαμε, ότι όταν έλειπαν οι καπετάνοι και έκλεινε το μαντήλι, όταν ερχόντουσαν, φαινόταν ο λαιμός. Σωστά. Μία νέα, μία νιόπαντρη, μία... Μπορούσε να τα αφήσει κάτω και τις ράγες, όπως λένε. Αλλά συνήθως αυτό είναι. Το σωστό είναι αυτό. Τούτο εδώ, με την κόκα βέβαια, προσοχή στο δίπλωμα, να πετρωθεί, να μείνει καλά η κόκα εκεί. Και να πει έτσι το... Που κάνει για να φαίνεται το κέντημα κάτω. Η φτερούα, ακριβώς. Τώρα βλέπω εδώ και μια άλλη εκδοχή που είναι με δαμπέλα. Εδώ, εκτός από το κέντημα, βλέπω και την... Πολλές φορές, ή γιατί εθύρετο, ή γιατί δεν είχαν αρκετό κομμάτι, ή για τον άφημητα λόγο, για να κεντήσουν, πάντα όμως το στήθος ήταν κεντημένο. Από τη μέση και κάτω μπορούσε να φορεθεί και κάτι άλλο. Μπροντερή είναι αυτό τώρα. Ό,τι είχε κάθε γυναίκα στο σπίτι τότε, έρχεται, ας πούμε, στις συνθήκες που είχε, με τις
Η διαφορά, η διαφορά της πλούσιας καλεμιάς από μια φτωχή στη Φορεσιά, που ήταν στα κοσμήματα. Στρώνει καλύτερα η χωρισιά απ' έξω μετά. Λοιπόν, είναι ολόκληρη η ιεροτελεστία. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα από τις φορές σκέφτης, σεβόμαστε και προσπαθούμε να μην υδρώνουν κιόλας και να είναι τακτοποιημένες και καθαρές. Για να μην υδρώνουν, λέμε πάντα στα κορίτσια, να φοράνε ένα φανελάκι από μέσα. Μα καλοκαίρι είναι, μα χειμώνα. Το πουκάμισο. Το οποίο είναι κεντυμένο στο στήθος, στα μπροστά στα πόδια εδώ και στο μανίκι. Το πουκάμισο πάνω από το μισοφόρι. Ναι. Προπάτω, αν η κοπέλα είναι αδύνατη, το μισοφόρι έρχεται και στρώνει πολύ χαρά. Έρχεται και γεμίζει. Ναι. Θα προσέξουμε βέβαια όταν θα μπει το καβάδι απ' έξω, να μην κρέμεται το πουκάμισο, να είναι πιο μακρύ. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, όταν δούμε, θα το καστήσουμε στη μέση ή θα βάλουμε μία κορδελίτσα να το τραβήξουμε πάνω. Δεν είναι σωστό να πέφτει κάτω από το καβάδι. Λέμε φορεστά καβάδι. Πιο κοντό. Ναι. Τρία δάκτυλα πιο κοντό. Μπορεί να είναι ένα δάκτυλο πιο κοντό. Λέμε τη φορεσιά καβάδι και παίρνει την ονομασία από το εξωτερικό κομμάτι της φορεσιάς. Ναι. Αυτό είναι το σωστό καβάδι, το οποίο είναι. Έχει μία ίσια κοπή, όπως λέμε είναι κοπής ράσου, δηλαδή όπως τα ράσα είναι ρηχτά, έτσι είναι και αυτό. Και τα δύο χέρια πίσω. Άμα θα κάνω στο Χριστό, λέει, της λεμονιάς θα έρθει. Μέσα στα άσπρα να σε δω και να φοράστε πάλι. Σε πονέ. Άμα δεν είναι δικό. Θα πω στον κάνα τώρα. Πολύ ωραία. Θα φροντίσουμε να φέρουμε το κέντημα να είναι στο πόδι, στο πλάι εδώ, ώστε όταν θα ανέβει η φτερούα, όπως λέμε, και να μάθουμε να την κάνουμε και σωστά τη φτερούα, γιατί δεν γίνεται όλες τις φορές σωστά και έχουμε θέμα εκεί. Να φαίνεται το. Είναι για πιο αδύνατο. Δεν πειράζει. Με μια καπιτσούλα εδώ. Θα το φτιάξει η Βούλα τώρα. Ένα και άλλα και σε διαφορετικά χρώματα. Μας τα έχει φάνει μία. Η φαντάει, δηλαδή η εδώ φαντό, τοπικά. Ναι, είναι η φαντό. Είναι η φαντό, όχι από εδώ. Εδώ βρίσκαμε κάποια άλλα και υπάρχουν ακόμα, αλλά αυτό είναι καλύτερο ύφασμα. Χρησιμοποιείται και το άλλο, κυρίως σε μικρότερα παιδιά. Γιατί είναι ακριβό αυτό. Το ξέρω. Δεν μπορεί, ναι. Λοιπόν, παιδιά, όλη η μαστοριά είναι στη φτερούα, έτσι. Ναι. Δώσε μου να κρατώ. Η ζώνη. Αυτή η ζώνη έχει υφανθεί εδώ από εμάς, στον αργαλιό το δικό μας. Πάλι έχουμε φροντίσει από βιοτεχνείς πάνω να βρούμε τα νήματα. Και είναι κάποιες. Έχουν και λίγη χρυσή κλωστή μέσα, κάποιες όχι. Ανάλογα με το τι ταιριάζει στο καβάδι, στο εξωτερικό. Ναι.
Έτσι, το δέσιμος τώρα της ζώνης έχει δύο εκδοχές. Είναι αυτός που έκανε τώρα η Μούλα και θα σας δείξω και εγώ τον άλλο τρόπο που είχα μάθει από την... Αλλά πίσω είναι πάντα ίδια από την μητέρα μου, ναι. Πολύ ωραία ζώνη. Ναι. Έχουμε ζώνη σε διάφορα χρώματα. Αυτή την αναπαράγουμε ακόμα. Αναπαραγάγουμε, ναι. Και το δέσιμο, όπως είδατε, είναι αυτό. Όχι ένα σκέτος διπλός κόμπος. Το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε έτσι. Ανοίγουμε και το επάνω. Και αυτό εδώ. Ναι. Και το στερεώνουμε με μία παραμάνα, η οποία βέβαια κρύβεται και δεν φαίνεται. Α, ναι. Ένα μισό κάνει ένα κόμπο διπλό. Ένα διπλό, όχι, όχι, είναι λάθος, ναι. Θέλει ένα κόμπο και μετά να τρίψει τον κόμπο. Όχι, ναι. Αυτό εδώ. Ναι. Ναι. Πολύ όμορφο, ωραίο. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό το σηκώνουμε. Και δύο έτσι. Και μπροστά. Ναι, θα γίνει και. Πολύ ωραίο. Και η συνέχεια. Να φαίνεται και το κέντημα από τα μανίκια. Και αυτές οι χαρακτηριστικές καρφίτσες, ναι, με το κεφαλάκι, ναι, ναι, για να μην φθείρεται, ιδίως το τσεμπέρι. Ναι. Γιατί τα τσεμπέρια δεν είναι εύκολο να βρεθούν πια. Ναι, ναι, ναι. Τσαμπαροποιία πια δεν υπάρχουν. Είναι μια κυρία εδώ μια που φτιάχνει ακόμα, ναι. Η οποία την τέχνη της δεν την έχει μεταφέρει. Δεν ξέρετε. Ναι. Και πάμε τελευταία στη φτερούα. Αυτό είναι. Πολύ όμορφα. Πίσω. Ωραία. Πάλι το κρατάμε εκεί, γιατί μπορεί και να πέσει, ιδίως όταν είναι τα παιδιά σε παρέλαση με την κίνηση, μπορεί και να πέσει κάτω αυτό. Να σας πούμε ότι εμείς θα πάρουμε μέρος στα Καραϊσκάκια, ναι, τον Ιούνιο στην Λίμνη Πλαστήρα, ναι, και θα βάλουμε καλλιμνική φορεσιά, οπότε καλώς. Καλό είναι να την παρουσιάσουμε, ωραία, και σωστά, ναι. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ αυτό. Χαιρόμαστε που τα πούμε. Θέλει έτσι πολλές φορές λίγο τράβηγμα από το πάνω για να ελευθερωθεί το κέντημα. Τέλεια. Μπράβο σας. Τελειώσαμε από το σώμα και πάμε στο κεφάλι. Πάμε και το κεφάλι. Πούλα εδώ. Να βάλει και το τσεμπέρι, παιδιά. Εδώ. Οπωσδήποτε η κορδέλα, παιδιά, για να μην φεύγει το τσεμπέρι, έτσι. Α, το μαλλί και μπράβο. Αυτό έτσι πάνω. Έτσι. Δεν μπορεί να φοράει μία κοπέλα, ένα κορίτσι, μία γυναίκα, τσεμπέρι και να πέφτει κάτω μαλλιά. Ναι, γιατί τα μαλλιά είναι μεγάλη υπόθεση στο αντίσημο. Γιατί, βάζετε το όλο από εκεί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όταν είστε παντρεμένες, έχουμε τσεμπέρι, ναι, Στεφάνη. Ναι, ναι. Όταν είμαστε ελεύθεροι, έχουμε τον Αϊτό. Έτσι, ναι, έτσι, αυτή είναι η λεπτομέρεια. Τώρα το τσεμπέρι μας, πώς είναι διπλωμένο αυτό, τον Αϊτό έχει. Τον Αϊτό, δεν ναι, πειράζει. Ωραία. Στο ζωνάρι πάντα είχατε το μαντήλιο, όταν ξεκινούσε ο ίσως ο Καλλινίκος. Ναι. Ο μαντήλιο. Ή στη ζώνη, ναι. Ωραία. Τέλειο. Α, τι όμορφο. Το τσεμπέρι, δεν το λέμε μαντήλι στην κάλεμνο, το τσεμπέρι στολίζει όλα τα πρόσωπα.
έτσι το μαντήλι, βλέπετε, βλέπετε, ποιο ωραία είναι τώρα, κυρία. Ορίστε. Ποιο ωραία είναι με τη στολή. Ποιο ωραία είναι με τη στολή, κυρία. Βάζουμε δύο καρπετσούλες για να στριωθεί το τσεμπέρι πάνω στην κορδέλα, να μην φύγει. Πάρα πολύ όμορφο. Και περισσότερο βέβαια στο χορό, στην παρέλαση που κινούνται τα παιδιά. Τέλεια, τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και επίσης το πιάνουμε αυτό, ναι, ναι, για τον αέρα, για το χορό, για την κίνηση, πρέπει να κρατηθεί αυτό. Και έχουμε βέβαια τις καφιτσούλες με το κεφαλάκι, για να μην φύρουνε. Τέλεια, τέλεια. Πριν βάλουμε το τσεμπέρι, θα βάλουμε ένα σταυρό οπωσδήποτε, ναι, έτσι, ναι, ναι. Γιατί μετά... Τώρα το φοράει, τώρα οπότε το φοράει. Είναι τέλεια. Ναι, το φοράει το σταυρουδάκι, ήδη. Και εδώ, εδώ λίγο, με καρφίτσου. Και ή βάζουμε μια καρφιτσούλα, έτσι, μικρούλα εδώ πέρα, ναι, για να κρατάει το πουκάμισο, το άνοιγμα του πουκάμισου. Βάζουμε μια μικρή καρφιτσούλα εδώ, έτσι, λεπτή. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραία. Ωραία. Βγάλετε και όλοι μαζί φωτογραφίες τώρα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν για την αγάπη σας που έγινε προς την παράδοση. Δεύτερο για την θαυμάσια, έτσι, το θαυμάσιο ντύσιμο που κάνετε με όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Μπράβο, συγχαρητήρια, χειροκρότημα ξανά. Και να πούμε ότι η μεγάλη οίκη του εξωτερικού είναι η τάση τώρα μέσα από τις νησιώτικες φορεσιές εμπνέονται για να δημιουργήσουν τις νέες κολεξιών. Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τον τοπικό σταθμό και την αγαπητή δημοσιογράφο που ήρθε να καλύψει όλα αυτά τα... Χαρά μας, χαρά μας. Πάρα. Έχουμε εδώ παιδάκια του σχολείου, ναι, που κάνουμε τη ξενάγηση και πολλές φορές δίνουμε ένα παιδάκι μικρό. Στο τέλος δίνουμε στη δασκάλα ένα τέτοιο σκαρίφημα. Πάρα πολύ πρωτότυπο. Ναι, συγχαρητήρια. Το δίνουμε και σε εσάς. Ναι, ευχαριστούμε. Εκεί είναι ο οδηγός για να πω να δίνουμε σωστά. Είναι σχεδιασμένο από την κυρία Μαύρου την προηγούμενη. Πάρα πολύ ωραία, την επίτηδη πρόεδρό μας. Πάρα πολύ ωραία. Το αναπαραγάγουν στο σχολείο, το δίνουν στα παιδάκια και κάνουν μια επανάληψη της επίσκεψης. Εμείς τώρα θέλουμε από εμάς ένα μικρό δωράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίμιο. Για την επίσκεψή σας εδώ, είναι τα 70 χρόνια Ελεύθερα Δωδεκάνησα, το βιβλιοσυντή που φτιάξαμε. Θα το χρησιμοποιούμε σήμερα όντως και θα το αναφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς επιφυλασσόμεθα να σας δούμε στη Ρόδο. Όποτε μπορέσουμε να γιατί πραγματικά όσες φορές έχετε έρθει το Λίκιο Ελληνίδων Καλλίνου στη Ρόδο, μας έχετε ενθουσιάσει. Το 19 είχαμε. Ναι, 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 το 19 προ-COVID. Ναι. Τώρα δυστυχώς έχουν σταματήσει. Και εμείς θα έχουμε τη χαρά το καλοκαίρι να βρεθούμε στους πανέμορφους Λειψούς για να δώσουμε μία παράσταση που θα έχει σχέση φυσικά με τα Δωδεκάνησα και ευχόμαστε να συναντηθούμε και εκεί, να κάνετε κι εσείς μία εκδρομή και να βρεθούμε τέλεια όλοι μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Το καλοκαίρι, τον Ιούνιο πριν. Πολύ ωραία. Ελάτε να μαζευτείτε όλοι μαζί για μια ωραία αναμνηστική φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, ελάτε γρήγορα να σας πω ότι το αναγνωστήριο Καλλίμνο Εμούσε έχει εκδώσει ψήφισμα, εννοείται, τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση την Κυριακή και εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για τον αδόκητο θάνατο της αγαπητής Μαρίας Ζαΐρη, επίτιμης Προέδρου του Αναγνωστηρίου. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον πρόεδρό του, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευγένεια, τη γενικότερη προσφορά της εκλοιπούσας στην τοπική μας κοινωνία και ιδιαιτέρως για την ενδεκαετή επιτυχημένη προεδρία της στο ιστορικό ίδρυμα, αποφάσισε να εκφράσει στην οικογένεια τα θερμά του συλληπιτήρια, να παραστεί και να παρακολουθήσει σε σώμα την εξόδιο ακολουθία, να καταθέσει στη μνήμη της Αντί Στεφάνου χρηματικό ποσό σε τοπικό φιλανθρωπικό σωματείο και να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα. Όλοι εμείς εκφράζουμε
τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλοιπούσας. Τώρα, το Λύκειο Ελληνίδων επίσης. Η είδηση του ευνίδιου θανάτου της Μαρίας Ζαΐρη συγκλώνησε τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων καθώς και την τοπική μας κοινωνία. Στο έκτακτο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκλοιπούσα, η οποία υπήρξε και ιδρυτικό μέλος του σωματείου και δραστηριοποιήθηκε σε αυτό ως αντιπρόεδρος στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του έως το 1990. Αποχωρώντας δε από τη θέση αυτή, συνέχισε να είναι μέλος και να ενδιαφέρεται για την πορεία του. Έτσι, όταν προγραμματίσαμε δραστηριότητες για τα 40χρονα του Σωματείου σε εορταστική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Καλύμνου, το Λύκειο των Ελληνίδων τίμησε, μαζί και με άλλα μέλη, την αγαπητή και δραστήρια Μαρία Ζαΐρη, όχι μόνο για την προσφορά της στο Σωματείο, αλλά και για την ενεργή συμμετοχή της για πολλά χρόνια στο Πνευματικό Κέντρο του νησιού και για το συγγραφικό της έργο. Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε ότι το παράρτημα οφείλει τη στέγασή του στο χώρο που βρίσκεται μέχρι σήμερα στον αείμνηστο σύζυγό της Μιχάλη Ζαΐρη. Στέγη που παραχωρήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου της Καλύμνου εκείνη την εποχή. Έτσι, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο την αποχαιρετά και ομόφωνα αποφασίζει να παραστεί αντιπροσωπεία στην εξόδιο ακολουθία, να δοθεί ποσό αντιστεφάνου στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νικόλαος, σεβόμενη την επιθυμία της οικογένειας, να δοθεί συμβολικό ποσό στη μνήμη της στο Σωματείο οι Τρεις Ιεράρχες. Πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την άφιξη, την επίσκεψη της ομάδας διάδοσης και διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς παράδοσης λαογραφίας Ελένη στο χώρο του επαρχείου και συγκεκριμένα στο γραφείο του επάρχου κ. Μανώλη Μουσαλή. Μια μικρή καλά, αντιπροσωπεία καλά. Γιατί λόγω πόψης. Ναι. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, βάλτε μας το κλίμα του συλλόγου. Είμαστε οι ομάδες διάσωσης και διάδοσης λαογραφίας και παράδοσης. Μάλιστα. Ομάδες Ελένη. Έχουμε διάφορα προγράμματα. Ένα από τα προγράμματά μας είναι «Γνωρίζω τον τόπο μου, γνωρίζω τα νησιά και τα χωριά της Δωδεκανήσου». Και ο στόχος μας είναι να έρθουμε σε επαφή με πολιτιστικά σωματεία ή σωματεία που έχουν ιστορία στο χώρο της λαογραφίας και της παράδοσης, όπως είναι το Λύκειο Ελληνίδων Καλύμνου. Μάλιστα. Και να δούμε και τις τοπικές αρχές, αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο θρησκευτικός τουρισμός, γι' αυτό και με αφορμή τους πρώτους χαιρετισμούς ήρθαμε να παρακολουθήσουμε τους χαιρετισμούς στον Άγιο Σάβα, ναι, με τις ευλογίες του δεσπότη μας, του κυρίου αγαπητού του κυρίου Παϊσίου. Θα έχουμε μια συνεργασία τώρα φεύγοντας από το επαρχείο, γιατί πιστεύουμε ότι η πρώτη μας επαφή πρέπει να ήταν με τον κύριο Έπαρχο, ο οποίος εκτελεί ένα πολύ ωραίο έργο το οποίο είναι γνωστό στη Δωδεκάνησο και στη Ρόδο. Με την πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων, την κυρία Κασάρα. Κατευθείαν μετά θα πάμε στη Γιαξινάκη, στο Ναυτικό Μουσείο, τον κύριο Χιλά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ό,τι προλάβουμε σε αυτή την διήμερη επίσκεψή μας στην Κάλυμνο. Βέβαια, εμείς έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν όμως άτομα, γιατί η αντιπροσωπεία μας είναι στα 30 μέλη, που έρχονται για πρώτη φορά στην Κάλυμνο. Οι εντυπώσεις είναι εξαιρετικές, αγαλειότητα, εξυπηρέτηση και φιλοξενία. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ήδη έχουμε δοκιμάσει τα τοπικά προϊόντα, φτάσιμο, κρίτινες κουλούρες, πρωί-πρωί αρχίσαμε. Σας παρακολουθούμε και σας ευχαριστούμε που μαθαίνουμε ειδήσεις από την Κάλυμνο και από τους απόλυμους μας. Εμείς είμαστε, η ομάδα μας αποτελείται από άτομα από όλα τα χωριά της Ρόδου, που συγχρόνως με τις επισκέψεις μας και το πρόγραμμα αυτό έχουμε και άλλα προγράμματα, όπως είναι η Μπουκέκη στα χωριά που έχει να κάνει με την τοπική γαστρονομία, το Κουκί και το Ρεβίθι με το παραδοσιακό παραμύθι, βέβαια το Τμήμα των Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών, με Κλωστή και με Βελώνα που έχει να κάνει με το Ιωκέντημα το παραδοσιακό, το Παρθενώνας που έχει να κάνει με τις επισκέψεις μας σε μουσεία. Και προσπαθούμε και εμείς το δικό μας τρόπο να συμβάλλουμε στα πολιτιστικά δρόμενα της Δωδεκανήσου και της Ρόδου. Εμένα η ασχολία μου είναι από το 1979 επαγγελματικά. Ξεκίνησα ως παιδί από το Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου. Και τώρα πια έχουμε κάνει την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που έχει σαν σκοπό να διασώσει και να διασώσει πράγματα τα οποία χάνονται στο χρόνο.
Και είναι πολύ λίγα τα 70 χρόνια ελεύθερη ζωοδεκανή σου, μια και γιορτάζουμε την 7η Μαρτίου. Και έχουμε ηθική υποχρέωση, τουλάχιστον η δική μας γενιά που έχει ακόμα μνήμες από παππούδες, να διατηρήσει κάποια πράγματα. Και έτσι η δωδεκάντσα μας να λάμπει σε όλη την Ελλάδα. Συγχαρητήρια για το έργο σας, για το όσα ακούμε, που είναι τόσο σημαντικά. Να παρακαλώ, παρακαλώ. Σαν αποχαιρετιστήριο από την Κάλυμνο, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα κορδόνια και το ποτέ μου δεν εξόμεινα. Γιατί όχι, γιατί όχι, γιατί όχι, κύριε Επαρχέ. Τι ωραία στιγμή. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ να τους πω ότι νομίζω ότι ήρθαν στα νησιά, στην επαρχία, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα αυτά με τα οποία ασχολείται ο Σύλλογος, και θρησκευτικό τουρισμό και γαστρονομικό τουρισμό, όλα μας τα νησιά, από την Αστυπάλαια μέχρι και τους μακρινούς Αρχιούς και το Αγαθονήσι, νομίζω ότι έχουν αυτά τα ενδιαφέροντα του Συλλόγου σας. Και στη βάση αυτή πάνω είμαι πρόθυμος να κουβεντιάσω κι εγώ, να δω ποια είναι τα σχέδιά τους. Mm-hmm. Και εμείς ως επαρχία και ως περιφέρεια, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι προωθούμε ειδικά το γαστρονομικό τουρισμό. Βέβαια. Και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ο Περιφερειάρχης του Γιώργου Χατζημάρκου. Έχουμε αγαστεί συνεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μας έχει στηρίξει και μας πάρα πολύ. Στη βάση αυτή πάνω, και εμείς θα συνεργαστούμε και όπου χρειαστεί θα σας στηρίξουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέτε. Δίνουν έτσι πνοή στα νησιά μας και αναβιούν έθιμα καταστάσεις τις οποίες πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Εγώ έχω ρίζες Καλλίνη και η μητέρα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε το όνομα. Η οικογένειά της είναι Κοντόδιακου του Καρπάθους. Ισολόγοι είναι αυτές οι οικογένειες. Και έχω παιδικά βιώματα, όπως αύριο την Κυριακή της Ορθοδοξίας, το καθιερωμένο τα ρεβίθια με τα κρεμμύδια στο φούρνο κτλ. Γνωστό για τον Πετροπόλεμο, για τις γυναίκες Καλλίμνου. Και είχε την τύχη μαμά μου να δει και τον Άγιο Σάββα ως παιδάκι βέβαια, το οποίο μας μετέφερε αυτό το γεγονός και την αγιότητα και στην οικογένειά μας. Και εμείς βέβαια με τα δικά μας βιώματα έχουμε υποχρέωση να τα δώσουμε και σε άλλους φίλους της Καλλίμνου. Και ο καθένας να ψάξει τις ρίζες του, γιατί όλο και κάτι, ας πούμε, μαθαίνουμε από πού είμαστε και τι κάνουμε. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την αγάπη σας. Και να πω ότι και οι υπάλληλοι του επαρχή είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Η κυρία Πόπη Αλεξανδράκη μας διευκόλυνε πάρα πολύ με το να μας βρει και τηλέφωνα, ανθρώπους και να είναι stand-by. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη δουλειά που κάνει. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέσα από κρύες καιρικές συνθήκες, δύσκολες. Είναι να πηγαίνουμε το χειμώνα. Μπράβο. Διότι το καλοκαίρι όλοι έχουν και τις δουλειές τους και υπάρχει μια κίνηση. Αλλά ο στόχος μας είναι να πηγαίνουμε το χειμώνα κάποιες εξορμήσεις και ζωή να δίνουμε και οικονομικά με τον τρόπο μας να συμφέρουμε, να προσφέρουμε, γιατί είναι μια αλυσίδα από το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, τα ψώνια κτλ. Mm-hmm. Και εμείς τα περνάμε πολύ καλύτερα. Ο επόμενος μας στόχος είναι στους Λειψούς το καλοκαίρι να χορέψουμε μια βραδιά παραδοσιακή. Και εδώ μπορεί κάτι να γίνει, κάποια συνεννόηση. Εδώ ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση πριν 4 χρόνια εδώ στο θεατράκι του Καπί. Ναι. Συνέχεια υπάρχει μια συνεργασία. Θα μιλήσετε και με την πρόεδρο του Λυκείου σε λίγο. Ναι. Όλα πολύ ωραία, χαιρόμαστε. Να πάμε σε μια πιο οργανωμένη και επίσημη βάση. Πολύ ωραία. Αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι από εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη για αυτά όλα που ζούμε. Ευχαριστούμε και εσάς. Η Κάλυμνος είναι το πιο ωραίο νησί, το αγαπάμε. Αγαπάμε τον Άγιο Σάββα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Είναι το τελευταίο σημείο της εκπομπής μας. Θα δούμε φωτορεπορτάζ, υπέροχες εικόνες από την παρέλαση, από τις στολές των παιδιών από το Λύκειο Ελληνοειδών, από τις παραδοσιακές φορεσιές, από το καβάδι, από την παρέλαση, από τη δοξολογία. Θέλω βέβαια να σας πω ότι λόγω του ότι ο εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης, κ. Γιάννης Γαβαλάς, ήταν και στο χώρο της κατάθεσης στεφάνων για να καταθέσει εκ μέρους του κόμματος, αλλά και λίγο μετά παρήλασε με τους εθνοφύλακες, με τη στρατιωτική στολή, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν δυνατό να μας προλάβει στα μηνύματα της ημέρας. Το γραπτό του λοιπόν κείμενο αναφέρει: «Η σημερινή μέρα δεν είναι μια απλή επέτειος της ένωσης της Δωδεκανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είναι η καρδιά του ελληνισμού, που έλειπε
εκατοντάδες χρόνια από το σώμα και την ψυχή ολόκληρο του ελληνικού έθνους. Από όλη αυτή την ιστορική στιγμή του ελληνισμού έλειπε ακόμη μία τελευταία σελίδα, η ολοκλήρωση της Ένωσης που έγινε κλείνοντας αυτή την τελευταία σελίδα από πέρσι, όταν είδαμε τους τσολιάδες μας πρόπερσι, όταν είδαμε τους τσολιάδες μας για πρώτη φορά στην ιστορία της ελεύθερης Ελλάδας να ενώνουν το αγέροχο και υπερήφανο βήμα τους μαζί με αυτό του βρακοφόρου των νησιών μας και μαζί να φυλάνε τον άγνωστο στρατιώτη στο Σύνταγμα. Και φυσικά η παρουσία των τσολιάδων της Προεδρικής Φρουράς στο νησί της Καλύμνου, όπου παρέλασαν σε αυτή την ιστορική ηρωική επέτειο, τιμώντας τα 200 χρόνια του ελεύθερου Έλληνα, του απεξαρτητοποιημένου από τον τουρκικό ζυγό της σκλαβιάς. Σήμερα οι γείτονες Τούρκοι διεκδικούν και πάλι τα νησιά. Δυστυχώς, λέει ο Πρωθυπουργός, επέλεξε αυτή την ιστορική μέρα για τον Ελληνισμό και για την Ορθοδοξία να βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει με αυτόν που επιβουλεύεται την ελληνική κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Άρα και τι θα βγει από αυτό? Ο Θεός να μας φυλάει από τα λάθη μας και να μας προστατεύει από τους εχθρούς μας σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που ζούμε. Η ψυχή των ακριτών σε τούτα εδώ τα αγιασμένα νερά από το αίμα των προγόνων μας ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά και ελληνικά στα 12 νησιά μας. Αυτό είναι το μήνυμα από τον κύριο Γιάννη Γαβαλά, που ήταν βέβαια 2-3 μέρες πριν την ιστορική μας επέτειο. Πάμε να κλείσουμε με το φωτορεπορτάζ μας. Ανανεώνουμε για αύριο με καινούργια θέματα, συνεντεύξεις και την τοπική μας ειδησιογραφία εδώ στην εκπομπή μας 90 λεπτά Κάλυμνος, που κάθε φορά, κάθε μέρα μέλημά μας είναι να μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας σε όλους εσάς, είτε είσαστε στο 12 νησιακό χώρο είτε πολύ μακριά. Καλή συνέχεια λοιπόν, δημιουργική σε όλους.